Πάνου Γεραμάνη. 15 χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγε από τη ζωή, όμως το έργο του παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό για το λαϊκό μας πολιτισμό. Εμείς, οι συντοπίτες του, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε αυτό το έργο επίκαιρο και απ' την άλλη μεριά, επειδή πρόκειται για το ζωντανό βίο των Ελλήνων που αναδεικνύεται, κάνουμε ό,τι μπορούμε το λαϊκό τραγούδι να υπάρχει ακόμα. Παίζουμε κάθε χρόνο στο φεστιβάλ λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι και μάλιστα αναδεικνύουμε, όπως κάναμε και χτες και προχθές, τη σύνδεση που έχει το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, δηλαδή του τελευταίου αιώνα, με την υπόλοιπη μουσική της λεκάνης της Μεσογείου, με τους υπόλοιπους λαούς που ουσιαστικά και αυτοί είναι παλιοί Έλληνες άπικοι. Δεν θα πω πολλά, γιατί θα μιλήσουν ιδιαίτεροι άνθρωποι που έχουν έρθει σήμερα να τιμήσουν την εκδήλωσή μας. Θα προσκαλέσω αυτή την ώρα στο Βήμα τον Αντιδήμαρχο Λιλαντίων, κύριο Δημήτρη Σέρα, και να πω ότι παρίστανται επίσης και άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι. Παρίστανται η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Ευαγγελία Παλαιολόγου, που δεν θα ανέβει στο Βήμα γιατί την λέω, αλλά μας θυμάται με την παρουσία της, και ποτέ κι άλλοι. Κύριε Σέρα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε ήδη στην τέταρτη βραδιά των εκδηλώσεων στις όχθες του Λίλαντα και η σημερινή βραδιά είναι ξεχωριστή γιατί είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πάνου του Γεραμάνη. Πολλά μπορούμε να πούμε για τον Πάνο και πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος για να πεις για τη ζωή του, για το έργο του. Εγώ θα μιλήσω σαν γείτονας. Με τον Πάνο γεννηθήκαμε και ζήσαμε στην ίδια γειτονιά. Ήταν μεγαλύτερος από μένα και από μικρός φαινότανε τι αγαπάει περισσότερο. Αγαπούσε το ποδόσφαιρο, αγαπούσε τη δημοσιογραφία. Και αυτό μας το είχε δείξει από τα πρώτα βήματα. Στο ποδόσφαιρο με έκανε και εμένα Ολυμπιακό, όπως ήταν και ο ίδιος. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία, από μικρός στο γυμνάσιο έφτιαξε εφημερίδα, την τοπική εφημερίδα του γυμνασίου τότε, Μαθητικό Φάρο, στην οποία έγραφαν τις ανησυχίες τους όλοι οι μαθητές τότε της αυτής της περίοδου. Ο Πάνος συνέχισε στη ζωή του με αυτό το όνειρο. Οι μετακινήσεις για την Αθήνα τότε ήταν δύσκολες, αλλά ήταν και μια ευτυχής συγκυρία που τότε τα κεραμοποιεία ήταν σε ακμή, χτιζόταν τότε η Αθήνα και καθημερινά είχε δρομολόγια με τα φορτηγά που κατέβαζαν τούβλα και από τη νύχτα ο Πάνος, στημένος στον δρόμο, έμπαινε στο φορτηγό και κατέβαινε στην Αθήνα μαζί με τους φορτηγατζίδες. Μάθαινε για τη δημοσιογραφία, πήγαινε στη σχολή, έκανε τις επαφές του, ξαναγύριζε και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ολοκληρώθηκε και καθιερώθηκε πλέον σαν δημοσιογράφος. Έγραψε σε διάφορες εφημερίδες, αλλά αυτό όμως που μας έχει κάνει ο Πάνος να τον θυμόμαστε ήταν οι εκπομπές που έκανε στο ραδιόφωνο, ιδιαίτερα αυτή που ήταν αφιερωμένη στη μουσική, στο λαϊκό τραγούδι που ήταν και η μεγάλη του αγάπη, αλλά και η άλλη εκπομπή που έκανε στο ποδόσφαιρο, που με πολύ μεγάλη χαρά, εγώ ευρισκόμενος λόγω της θητείας μου στο στρατό, που ήταν και το επάγγελμά μου, τον παρακολουθούσα τακτικά και νοερός το μυαλό μου ερχόταν στο χωριό μας, γιατί το διαφήμιζε, όπως και να το κάνουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να πω ότι τον θυμόμαστε πάντα τον Πάνο, είναι ανάμεσά μας πάντα, γιατί είχε βοηθήσει αρκετά και τον τόπο μας, είχε βοηθήσει παιδιά, είχε βοηθήσει την τοπική ομάδα. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε να αναπαύεται αιώνια και η ψυχή του να αγαλιάζει και να χαίρεται απόψε. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ευβίας, κύριο Βαγγέλη Κούκουζα. Καλησπέρα. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη, η σημερινή ημέρα των εκδηλώσεων στις όχθες του Λίλαντα είναι αφιερωμένη στο ρεπόρτερ του δρόμου, τον Πάνο τον Γεραμάνη. Του ακαταμάχητου Πάνου Γεραμάνη, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος ερευνητής και συνέλεξε όλο το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι ανεξίτηλα τα έχνη του για τη μελέτη και την καταγραφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και ίσως είναι ο κορυφαίος, για να μην πω ο μόνος. Το αρχείο του είναι τακτοποιημένο
από την κυρία Ναυσικά, είναι καταγεγραμμένο, είναι ιστορία μιας ζωής και περιμένει τη στέγη του. Σαν πρόεδρος λοιπόν της Αναπτυξιακής, έχοντας και βαριά κληρονομιά απέναντι στον Πάνο, τον πατριώτη μας, ανακοινώνω σε όλους τους φίλους ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, διαμέσου της αναπτυξιακής ευβίας, ενέταξε στο δημόσιο λίντερ, κατόπιν προτάσεως του Δήμου Χαλκιδαίων, σε ένα οικόπεδο, σε ένα κτίριο νεοκλασικό που έχει αγοραστεί από προηγούμενη δημοτική αρχή, στο παλιό βασιλικό, ενετάχθη λοιπόν αυτό το κτίριο με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ. Θα έχουμε μέχρι τέλος του φθινοπόρου ανάδοχο και εκεί, όπως έχουν δεσμευτεί όλες οι δημοτικές αρχές, θα είναι λοιπόν το σπίτι του Πάνου του Γεραμάνη. Εκεί που θα μπει όλη αυτή η τεράστια πνευματική περιουσία που συγκέντρωσε ο Πάνος και η Ναυσικά τακτοποίησε, αρχαιοθέτησε, και θα έχουμε την τιμή στο Βασιλικό, στο Λιλάδιο, στο Δήμο Χαλκιδαίων να έχουμε αυτό το μεγάλο πλούτο, αυτή την κοιτίδα του πολιτισμού μέσα στο σπίτι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να περάσετε καλά όλοι. Ευχαριστώ. Να προσκαλέσω στο βήμα τον Χρήστο τον Κουτσάφτη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Καζαντζίδη, να μας πει λίγα λόγια και εκείνος. Με τον Χρήστο έχουμε κάνει, ουσιαστικά έχουμε συμπράξει σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης που κάναμε για τον Πάνο Γεραμάνη, και είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και με πολύ μεγάλη ζεστασιά ό,τι γίνεται εδώ στο Βασιλικό και το στηρίζει με κάθε τρόπο. Έλα, Χρήστο. Πάνος Γεραμάνης, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, ερευνητής του λαϊκού, ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, επιτυχημένες ραδιοφωνικές εκπομπές, η Άση των Γηπέδων και για 16 ολόκληρα χρόνια λαϊκή βάρδη. Όσοι δεν γνώριζαν τον Πάνο Γεραμάνη οφείλουν να τον γνωρίσουν. Όταν μου έγινε πρόταση να πω δύο λόγια για τον Πάνο Γεραμάνη, σίγουρα η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Όμως δύο λόγια για αυτόν τον ογκόλυθο, θα έλεγα, Πάνο Γεραμάνη, για όσους τον γνωρίζαν, δεν θα μπορούσα να πω. Γι' αυτό θα πω δύο λόγια παραπάνω. Εγώ από πολύ μικρός άκουγα και αγάπησα το λαϊκό τραγούδι. Όταν πρωτοαποκτήσαμε το σπίτι, στο σπίτι Τρανζίστορ, άκουγα πολύ δεύτερο πρόγραμμα. Και δεν σας κρύβω πως ήταν αρκετά τα βράδια που ξενυχτούσα για να ακούσω μια εκπομπή με λαϊκό τραγούδι που έβγαινε στον αέρα τότε στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Κάποια λοιπόν εποχή μοιραία ήταν να γνωρίσω και να ακούσω την εκπομπή «Λαϊκή Βάρδη» και να γνωρίσω βέβαια τον Πάνο Γεραμάνη. Όταν λοιπόν το 89 βρέθηκα κι εγώ πίσω από ένα ραδιοφωνικό μικρόφωνο που ήταν στο Ράδιο 1 για να κάνω ραδιοφωνικές εκπομπές, προσπαθούσα να τον μιμηθώ. Πάντα όμως ήθελα να τον γνωρίσουν και από κοντά, και κάποια στιγμή έγινε κι αυτό. Πολλές είναι οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, αλλά θα επικεντρωθώ όμως σε δύο. Εκείνος ήταν ο συνδετικός κρίκος με το είδανμά μου που λέγεται Στέλιος Καζαντζίδης. Και το 2003 που ιδρύσαμε το Σύλλογο Φίλων του Στέλιου Καζαντζίδη εδώ στη Χαλκίδα, ήταν από τους πρώτους που γράφτηκε μέλος του Συλλόγου μας. Μάλιστα προλόγησε και την πρώτη μας συναυλία, αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, που έγινε στην Ερέτρια. Δυστυχώς όμως το χάσαμε πολύ νωρίς. Οφείλω να πω ακόμη πως σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε τις αφιερώνουμε σε εκείνον. Κάθε χρόνο παρευρισκόμαστε στο Τρισάγιο που πραγματοποιεί η κυρία Ναυσικά στο κημητήριο, εδώ στο Βασιλικό όπου αναπάβεται. Κάθε χρονιά την πρώτη Κυριακή του Μαΐου παρευρισκόμαστε και στο Χαλάνδρι, στο Ζερί του Μίτσου, όπου εκεί για πολλά χρόνια, μέχρι που άλλαξε χέρια, πραγματοποιούσε μουσικό μνημόσυνο. Το 2006 και το 2007 ο Δήμος Λιλαντίων πραγματοποίησε δύο μεγάλες συναυλίες προς τιμήν του. Παρότι ο νομάρχης τότε υποσχέθηκε να γίνει θεσμός, δεν έγινε τίποτα από τότε. Το 2007 ο Δήμος Λιλαντίων, πιστεύοντας στην προσφορά του Πάνου Γεραμάνη στον πολιτισμό, προχώρησε στην αγορά ενός κτηρίου εδώ στο Βασιλικό για να στεγαστεί το αρχείο του. Όμως πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια και θεσμικά δεν δρομολογήθηκε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Με χαρά μου λοιπόν κι εγώ άκουσα τον κύριο Κούκουζα να λέει ότι δρομολογείται. Ο σύλλογός μας, που είναι ο μοναδικός που έχει σαν βάση το λαϊκό τραγούδι,
στηρίζει κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί το Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Παιδείας Βασιλικού. Επίσης, ο σύλλογός μας, με τις πενιχρές δυνάμεις που πραγματοποιεί κάθε τόσο αφιερώματα στον Πάνο Γεραμάνη. Όμως το παράπονό μου είναι πως οι αρχές κοφεύουν να διασώσουν το αρχείο του Πάνου Γεραμάνη. Κατά τα άλλα, θέλουμε να λέμε πως έχουμε πολιτισμό. Συνήθως τα τηλεοπτικά κανάλια κάνουν μουσικές εκπομπές στους καλλιτέχνες, συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές. Για αναρωτηθείτε για λίγο, έχει γίνει κάποια εκπομπή για τον δημοσιογράφο, για δημοσιογράφο? Σε κανέναν, παρά μόνο στον Πάνο Γεραμάνη. Είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Ο Πάνος Γεραμάνης, κυρίες και κύριοι, πρόσφερε πολλά στον πολιτισμό και έχουμε χρέος να τον τιμήσουμε. Όχι μόνο να στεγάσουμε το αρχείο του, αλλά και να δώσουμε το όνομά του σε μια πλατεία, δεσπόζοντας η πρωτομή του. Κάνω έκκληση λοιπόν από εδώ σε όλες τις αρχές της περιοχής, σε όλους τους φορείς, σε όλους τους κατοίκους του Βασιλικού, σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, σε όλους όσους αγαπούν τον πολιτισμό, να ταχτούν στην άμεση στέγαση του πολύτιμου αυτού αρχείου του Πάνου Γεραμάνη. Για το έργο του θα σας μιλήσουν οι απόψινοι ομιλητές, που είναι και πιο αρμόδιοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που με άκουσατε. Να παρακαλέσω τους μουσικούς, επειδή είναι και μπόλικοι, να έρθουν πάνω να πάρουν θέση. Πολύ σχολαστικά και προσεκτικά. Έτσι, μπράβο, σιγά σιγά. Μέχρι να ανέβει στο μικρόφωνο, στο βήμα, η Σουλέη Παπαγεωργοπούλου, μια φίλη και σημαντικός άνθρωπος των γραμμάτων εδώ στην περιοχή μας, μια φίλη του Πάνου Γεραμάνη, θα ήθελα να πω εγώ δύο λόγια. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που θα γίνει απόψε. Να πεις, ξέρω εγώ, σε τόσους συναδέλφους να στηρίξουν μια προσπάθεια κοινή. Φαίνεται ότι ο κορονοϊός έκανε και καλά πράγματα. Καταρχάς, ευνοεί πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε εμάς τους μουσικούς, τη συλλογικότητα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που επί σκηνής θα βρεθούμε τόσοι πολλοί δεξιοτέχνες μαζί της περιοχής της Εύβοιας συνολικά. Είναι από πολλές περιοχές της Εύβοιας τα παιδιά. Φυσικά συμπράττουν και άλλη μουσική, θα τους πούμε ονομαστικά όταν θα έρθει η ώρα. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα προσωπικά, που κανείς τους όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά έχουμε υποστεί τόσες πρόβες σε δύσκολες συνθήκες, με έξοδα σε μια εποχή μάλιστα που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η μουσική δεν έχουν κανένα πόρο. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες δεν υπάρχει κανένας πόρος. Επομένως, πρέπει να εκτιμήσετε ιδιαίτερα την παρουσία τους αυτή, η οποία φυσικά είναι αφιλοκερδής. Το φυσικά, ναι, έχουμε φτάσει να λέμε για τους μουσικούς ότι πρέπει να παρουσιάζονται χωρίς χρήματα, αν είναι δυνατόν. Πάντως η σημερινή τους παρουσία είναι αφιλοκερδής και μάλιστα είναι και πολλά υποσχόμενοι. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα μεταξύ μας. Όμως εκείνο που βάλαμε ένα στόχο είναι ότι αν εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι που υπηρετούμε το λαϊκό τραγούδι δεν πάρουμε στις πλάτες μας το έργο του Πάνου Γεραμάνη για το λαϊκό τραγούδι και δεν προκαλέσουμε σε αυτόν τον τόπο ένα μικρό μουσικό σεισμό, έτσι ώστε παραπέρα να δυναμώσει μια φωνή που λέει ότι αξίζει τον κόπο εδώ στο Βασιλικό Χαλκίδας να μαζεύονται κάθε καλοκαίρι αλλά και όλη τη διάρκεια του χρόνου πολλή μουσική και να το κάνουμε εδώ ένα μουσικό λαϊκό χωριό. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν άλλα δύο μουσικά χωριά από ό,τι γνωρίζετε στην Ελλάδα. Το ένα ασχολείται πιο πολύ με την κλασική και το άλλο με την παραδοσιακή μας μουσική. Στο Πήλιο το ένα και στο Ηράκλειο του νομού της Κρήτης το άλλο. Έτσι λοιπόν η φιλοδοξία μας είναι αυτή. Να κάνουμε κάθε χρόνο μεγάλες συναντήσεις, να μαζεύονται εδώ όλοι οι άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού, του λαϊκού πολιτισμού και να κάνουμε μεγαλεία, όχι περασμένα μεγαλεία, μεγαλεία τωρινά. Γιατί μέσα από το τραγούδι συναντιόνται οι φωνές μας, μέσα από το τραγούδι συναντιόνται οι καρδιές μας και η μοναδική επικοινωνία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι η διαζώσης επικοινωνία και καμία άλλη επικοινωνία, ούτε μέσω ίντερνετ, ούτε καμία άλλη. Επομένως, εσείς αυτή τη στιγμή θα επικοινωνήσετε με πόση, καμιά τριανταριά μουσική που είμαστε εδώ και όλοι μαζί θα γίνουμε μια παρέα. Δύσκολο, αλλά επιτεύχθηκε. Ευτυχώς προλάβαμε και δεν μας κόψανε λόγω κορονοϊού. Να είστε όλοι καλά. Προσκαλώ στο βήμα την κυρία Σούλα Παπαγεωργοπούλου και αμέσως μετά θα πάρει το λόγο η παρουσιάστριά μας για απόψε, η κυρία Αθηνά Καμπάκογλου. Εγώ πάω να κάτσω στη θέση μου. Κυρίες και κύριοι,
Η σημερινή μέρα της 6ης Διεθνούς Πολιτιστικής Συνάντησης στις Όχθες του Λίλαντος, που διοργανώνει το Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Παιδείας υπό την αιγίδα των Δήμων Χαλκιδαίων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείου Πολιτισμού, ΔΟΑΠΕΚ, Δημοτικής Ενότητας Λιλαντίων, Κοινότητα Βασιλικού, είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη, όπως ακούσαμε, με την αφορμή της συμπλήρωσης 15 χρόνων από το θάνατό του. Το καλοκαίρι του 2002, ο Δήμος Λιλαντίων τότε τίμησε τον Πάνο Γεραμάνη για την προσφορά του στη δημοσιογραφία και στην έρευνα για το ρεμπέτικο τραγούδι και το ποδόσφαιρο. Είχε προηγηθεί η βράβευσή του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, το 1999, με το δημοσιογραφικό βραβείο Θανασίου Μπότση. Ο Πάνος μου πρότεινε τότε να μιλήσω εδώ για εκείνον. Την οφειλή μου θα προσπαθήσω σύντομα και όπως ο ίδιος θα ήθελε να την εκπληρώσω τώρα. Ο Πάνος Γεραμάνης γεννήθηκε στο Βασιλικό και εδώ τελείωσε το γυμνάσιο με ένα μικρό διάστημα στη Χαλκίδα. Εδώ ξεκίνησαν οι αγάπες του μέσα από συγκυρίες για το ραδιόφωνο, το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Εδώ, ενώ είναι μαθητής, πραγματοποιεί και την πρώτη του εκδοτική προσπάθεια. Από εδώ θα ξεκινήσει το ταξίδι της βαθύτερης γνωριμίας όσων τον συγκινούσαν. Να γνωρίσει τους ανθρώπους που θαύμαζε, όπως τον Στέλιο Καζαντζίδη. Να ταξιδέψει στον κόσμο, μέσα και έξω από την Ελλάδα, με τα φορτηγά της τοπικής κεραμοποιίας αρχικά. Να συναντήσει μουσικούς, να τους ακούσει στα στέκια τους, στις ταβέρνες, άλλο ένα θέμα για εκείνον. Να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες, να δημοσιεύει στον αθλητικό τύπο για αυτούς τους αγώνες. Να παίρνει συνεντεύξεις από αθλητικούς παράγοντες ποδοσφαιριστές της εποχής. Να παίρνει συνεντεύξεις από μουσικούς. Να δημοσιεύει στον τοπικό και στη συνέχεια στον αθηναϊκό τύπο αυτές τις συνεντεύξεις. Σταδιοδρόμησε στο ρεπορτάζ και εργάστηκε στις μεγαλύτερες εφημερίδες της εποχής. Έθνος, Απογευματινή, Ακρόπολη και από το 1987 στα Νέα. Τα άρθρα του δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω θέματα, αλλά αναφέρονται στα σημαντικά πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα της εποχής. Δουλειά και χόμπι γίνονται ένα διάσπαστο στοιχείο. Συνεχίζω. Να παρουσιάζει τα τραγούδια αλλά και αθλητικά στο ραδιόφωνο. Άφησαν εποχή οι εκπομπές του στον 902 αριστερά στα FM από το 1989 και η Λαϊκή Βάρδη στη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας. Να παρουσιάζει ξεχασμένους δημιουργούς. Να βοηθά νέους άγνωστους καλλιτέχνες. Να ψάχνει σε όλη την Ελλάδα για δισεύρετους δίσκους, τα 45άρια τότε. Να είναι σταθερά κοντά σε αυτούς που πίστεψε, τον Στέλιο Καζαντζίδη για παράδειγμα, και να τους φέρνει εδώ, σε αυτούς που αγαπούσε, την οικογένειά του, τους φίλους του. Ήμουν κι εγώ ανάμεσα στους φίλους του. Τον Ιούλιο του 2003 δώσαμε μαζί μια μάχη που όμως την χάσαμε. Προσπαθήσαμε να σώσουμε από την κατεδάφιση το σπίτι που έζησε ο Γιάννης Καρύμπας τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του στη Χαλκίδα. Ο Πάνος κατάφερε να εξασφαλίσει από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο την απαγόρευση της κατεδάφισης και τον χαρακτηρισμό της οικίας ως διατηρηταίο. Όμως οι ιδιοκτήτες κινήθηκαν αστραπιαία και χάθηκε η ευκαιρία η Χαλκίδα να τιμήσει το λογοτέχνη της όπως θα του άρμοζε. Στον Πάνο δουλειά και ενδιαφέροντα ήταν αδιαχώριστα. Γνωρίζω ότι εδώ στο Βασιλικό έχει αγοραστεί από προηγούμενη Δημοτική Αρχή ένα σπίτι παλαιό για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Πάνου Γεραμάνη. Γνωρίζω επίσης ότι έχει συγκεντρώσει ο Πάνος ένα τεράστιο αρχείο που περιλαμβάνει τα δημοσιεύματά του στις εφημερίδες, δίσκους χιλιάδες 33, 45 και 78 στροφών, συνεντεύξεις σε περιοδικά που έπαιρνε από προσωπικότητες της μουσικής, προσωπική αλληλογραφία, ηχογραφημένες εκπομπές, τα βιβλία που έγραψε ο ίδιος και άλλα. Όλα αυτά μπορούν να στεγαστούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Γεραμάνη, όπως υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση, και να γίνουν όχι νεκροταφείο εκθεμάτων, αλλά χώρος μελέτης της πολιτιστικής ιστορίας του τόπου. Γνωριμία με τους μεγάλους μιας εποχής, όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης και άλλοι, να γίνει έναυσμα για νέους που θέλουν να ενσκύψουν πάνω στο υλικό που συγκέντρωσε ο Πάνος και η σύζυγός του να φυσικά έχει αρχιοθετήσει. Να γίνει φάρος πολιτισμού και πηγή άντλησης στοιχείων της ιστορίας
εκείνης της εποχής. Της εποχής που την χαρακτηρίζουν η μετανάστευση των ανθρώπων, η φτώχεια, η αστιφιλία, αλλά και το γλέντι. Κλείνοντας να πω ότι είναι καλό ο Δήμος να έχει μια συνέχεια και να ολοκληρώνει όταν πρόκειται για κάτι τόσο αξιόλογο τις ενέργειες των προηγούμενων. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι στη γενέτειρα του Πάνου Γεραμάνη, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι για το συνάφι μας ο δημοσιογράφος, ο μελετητής, ο βιογράφος Πάνος Γεραμάνης είναι μια θρηλυκή μορφή. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Θωμά Παναγόπουλο και την Ναυσικά Γεραμάνη που μου δίνουν την ευκαιρία να σας πω αυτά τα δύο λόγια. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι ένας δρόμος φωτεινός μέσα σε αυτή την κοινικότητα της εποχής. Ναι, μπορείς να γίνεις αγαπητός. Μιλάμε για εκδηλώσεις λατρείας από τους ακροατές του. Μπορείς να αφήσεις ανεξίτηλο το στίγμα σου μέσα από τη δουλειά σου, με πρωτόλια δουλειά, όχι copy-paste. Και μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς να δαγκώνεις, χωρίς να σπρώχνεις, αλλά μέσα από την ανιδιοτέλεια, την απλότητα, την καταδεκτικότητα, τη φιλία και τη γενναιοδορία. Το έργο του και το αρχείο του είναι πάρα πολύ σπουδαία και πιστεύω ότι ο χρόνος και η ίδια η ζωή θα δώσουν την θέση που του αξίζουν. Θα αφήσουμε λοιπόν τα λόγια για να αρχίσει το λαϊκό γλέντι που όλοι περιμένουμε με μια επισήμανση του ίδιου του Πάνου του Γεραμάνη προς τους μπουζικομάχους, στους αυτούς τέλος πάντων που μάχονται τον μπουζούκι, ότι το αληθινό, γνήσιο και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι λειτουργεί στη συνείδηση του κοινού μόνο με τον μπουζούκι. Γιατί το μπουζούκι είναι η πεπτουσία του λαϊκού τραγουδιού. Είναι η βάση που πάνω στην οποία έκαναν και κάνουν καριέρα σήμερα δεκάδες νεοέλληνες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα 17 μπουζούκια, δεξιοτέχνες από όλη την Εύβοια ήρθαν εδώ. Μην παραπονεθούν και τα υπόλοιπα όργανα. Αγαπούμε και τις κιθάρες και τα βιολιά. Ας αρχίσει λοιπόν το λαϊκό γλέντι και καλή σας διασκέδαση. Thank you.
αυτό το σημείο να προσκαλέσουμε ένα φίλο, ένα από τους πολλούς φίλους, τον Ηλία τον Γκίζα, ο οποίος εκτός από δεινός παίκτης του μπουζουκιού, είναι και ένας πολύ καλός συνθέτης από την περιοχή μας. Το πρώτο του CD, η Αμουδερή, έχει ήδη κυκλοφορήσει εδώ και 2-3 χρόνια, Ηλία, νομίζω, δύο, συγγνώμη. Και το δεύτερο θα κυκλοφορήσει τα μαγεμένα τραγούδια εντός ολίγου. Έτσι λοιπόν, συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, δείχνουμε ότι το λαϊκό τραγούδι συνεχίζεται. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν του Ηλία, που είναι και η στίχη και η μουσική δική του, και λέγεται «Τα μαγεμένα τραγούδια». Και ξεκινάμε με αυτό, σημαντικά, το σημαντικό τραγούδι της περιοχής μας, της Χαλκίδας. Άλλης εποχής η Κιουλμπαχάρ γνωρίζει και η Σεράχωνα, τα παλικάρια κλαίνε για αυτή την ομορφιά. Γόησα μου, μάγισσα μου, της καρδιάς πριγκίπισσα μου, τα παλάτια όλου του κόσμου, μες στα μάτια σου το φως μου. Γόησα μου, μάγισσα μου, της καρδιάς πριγκίπισσα μου, τα παλάτια όλου του κόσμου, μες στα μάτια σου το φως μου. Και Δύση θα ψάξω να σε βρω, μονάκριβη μου ντάλια με το χρυσό λαιμό, και η κυρά Αφροσύνη στις λίμνες στο βυθό, εκεί μαζί της κρύβει δικό σου μυστικό. Γόησα μου, μάγισσα μου, της καρδιάς πριγκίπισσα μου, τα παλάτια αλλού του κόσμου, μες στα μάτια σου το φως μου. Γόησα μου, μάγισσα μου, της καρδιάς πριγκίπισσα μου, τα παλάτια αλλού του κόσμου, μες στα μάτια σου το φως μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όμως το Γεραμανέικο έχει και έτσι, είναι ολόκληρο κροσόι, βγάζουν μουσικούς και τα λοιπά. Έχουμε το Δημοσθένη το Γεραμάνι πάνω εκεί, ο εκ δεξιών, ο άκρος δεξιός, στο μπουζούκι. Και να υποδεχθούμε την Ατάσα τη Γεραμάνη τώρα να μας πει ένα τραγούδι.
ποτά, φαρμάκος η μιζέρια. Κομματιάσε η φτώχεια την καρδιά. Δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και έγινε η ζωή τόσο βαριά. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια κι όπου με βγάλει. Και στην ξυλίνη σκεπή τη φτώχεια μου μας έχει γονατίσει. Τι νιώθω μεγαλύτερη ντροπή. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά απ' τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια κι όπου με βγάλει. Ευχαριστώ.